Γεια σας, είστε στην υπηρετική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Μετά από 6 σερί ήττες, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, νικώντας το ΑΚΑ την Μακάμπι με 88-86 για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντέρκ Βίλιαμς, που έβαλε το μεγαλύτερο σου της βραδιάς για την ομάδα του για 3 με 7,8 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Ένες Καντέρ επικηρύχθηκε χθες για $500,000 σύμφωνα με τουρκικά μέσα τα οποία επικαλούνται το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας και τη λίστα των καταζητούμενων τρομοκρατών. Η επικήρυξή του αφορά σε οποιονδήποτε μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για τη σύλληψη του 30χρονου μπασκεμπολίστα. Στο ποδόσφαιρο ξεκινάει σήμερα η 18η αγωνιστική της Super League, Λαμία Ατρόμητος στις 5 και ΠΑΟΚ Όφης στις 8. Αύριο ΑΕΚ Πανετολικός στις 4, Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός στις 5, Ολυμπιακός Άρης στις 7.30 και ΠΑΣ Γιάννινα Παναθηναϊκός στις 8.30. Και τη Δευτέρα, Ιωνικός Βόλος στις 7.30. Στην Ιταλία, σταμάτητη πρωτοπόρος Νάπολη διέλυσε με 5-1 τη Γιουβέντους στο στάδιο Diego Armando Maradona και φουλάρει ολοταχώς για το σκουτέτο, έχοντας διαφορά 10 βαθμών. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε αναμετρήσεις με ενδιαφέρον από τα πρωταθλήματα Αγγλίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα, μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, να έχετε μια όμορφη ημέρα.